Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τότε ήταν στην επικαιρότητα όλα αυτά που είχαν γίνει και δεν αναφέρθηκαν σε κάποιο δελτίο. Παιδιά, όλα τα λέτε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Έχετε κάτι να μου πείτε γι' αυτό? Θέλεις είπε να το πούμε εμείς ή θέλεις να το δεις το απόσπασμα? Άμα θέλεις, Ελένη είπε γιατί έφυγε από την ΕΡΤ στα τέλη του 89. Γιατί έφυγε? Γιατί ενώ τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Λονδίνο, στο Χέρφιλντ, και είχε το θέμα με την καρδιά και επί δύο μήνες όλα τα δελτία ξεκινούσαν με πρώτο θέμα αυτό, ενώ δεν είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον μετά από κάποιο σημείο, γιατί δεν υπήρχε εξέλιξη, αποφάσισε όταν έγιναν οι σεισμοί στην Ηλία ότι εγώ πρώτο θέμα στο δελτίο θα παίξω τους σεισμούς στην Ηλία, αφού δεν έχουμε κάτι σοβαρό από Χέρφιλντ. Και την επόμενη μέρα απολύθηκε. Απλά πράγματα. Δημοκρατικά και ωραία. Ωραία. Για να δούμε τι άλλο είπε η Ελισάη. Δεν είναι θέμα της Επιτροπής, σαν τον Dancing. Εγώ δεν με γελάς, μην γελάς, την έχω για όλα κάνει. Σε επιτροπή όχι, να χορέψω θα πήγαινα. Κλείναμε εδώ και θα το έκανε κιόλα. Θα το έκανε. Στην επιτροπή τώρα, στην επιτροπή στατικό πράγμα. Στην επιτροπή να κουνηθούμε, να γκρεμοτσακιστούμε, όλα αυτά. Με το χορό τα πήγαινες καλά, μια ζωή. Δεν πάω κακά. Δεν πάω κακά, αλλά τώρα όλα αυτά που κάνουν εκεί πέρα όχι θέλουν... Όχι να τους χορεύεις, να χορεύεις. Άλλο το, άλλο το άλλο, ναι, με τον μπερδεύεις. Δεν το πήγαινα κακά αυτό, αλλά έτσι όπως το βλέπω σε αυτό το dancing εκεί πέρα, είναι δύσκολο, είναι επικίνδυνο, άθλημα έχει γίνει, δεν είναι χορός. Ναι, αλλά σε είδα και στενά να θυμίσαι, προφανώς προπονείσαι για το... Είδα κάτι τρομερές φωτογραφίες σε ένα περιοδικό. Προπονούμε για το τρέξιμο. Στο στάδιο, ναι. Που αποκλείται να ήταν στημένες, γιατί ξέρουμε ποιοι κάνουν στημένες φωτογραφίες. Ναι, στημένες δεν ήταν, ήταν καλές όμως. Ήταν πάρα πολύ καλές. Και μου είχαν εξαιρετική εντύπωση. Δηλαδή, πας κάθε πρωί και τρέχεις. Δεν πάω κάθε πρωί, αλλά πάω συχνά και τρέχω. Σε κυνηγάνε ή τρέξα από μόνο. Ειδικά όταν εκνευρίζομαι πάρα πολύ, είναι δεδομένο. Δεν σε ένα βράδυ που έχω εκνευριστεί, το επόμενο θα με δεις να τρέχω. Πρωί-πρωί. Τώρα, αν κρίνουμε από το κορμί σας που είναι πάρα πολύ γραμμωμένο, πάει να πει ότι πολλοί σας εκνευρίζουν τελευταία. Όχι χρόνια τώρα εκνευρίζομαι, χρόνια τρέχω. Έχεις βρεθεί σε κρατικό κανάλι πότε? Ποιες περιόδους ήταν? Τη δεκαετία του 80. Το 80 που εκεί γινόταν ο χάμος, έτσι? Ναι, ήταν μονοπόλιο τα κρατικά κανάλια τότε, δεν υπήρχαν ιδιωτικά. Το 89 βγήκαν τα ιδιωτικά. Ναι, μέχρι το 89 ήμουν εγώ, από το 82 μέχρι το 89. Εκεί ξεκίνησα. Ήταν, είχε ξεκινήσει από το 80, ναι. Ήσουν ύποπτη. Εγώ είχα απολυθεί από την ΕΡΤ τότε. Γιατί ήμουν κακό κορίτσι πάλι. Μα τότε πώς? Τη συγκυρία προσπαθώ να θυμηθώ που είχε γίνει. Θυμάσαι, ήταν η περίοδος που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Χέρφιλντ. Ναι. Και για ένα κρύωμα. Όχι, ήταν σοβαρά άρρωστος. Επί δύο μήνες. Στην λέγαμε για ένα κρύωμα. Λοιπόν, περίμενε. Όχι. Είχαμε πει για την εγχείρηση καρδιάς και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή είχαν περάσει δύο μήνες. Νοσηλευόνταν ο άνθρωπος ακόμη στο Χέρφιλντ. Και υπήρχε μια ροή ειδήσεων. Τι γίνεται κάθε μέρα στο Χέρφιλντ. Ποια είναι η κατάστασή του, πώς διατρέφεται κτλ. Μιλάμε για ένα χαμό γίνεται εποχή, να είναι εκεί η Δήμητρα Γιάννη. Ήταν νομίζω 88 αυτό. Πρέπει να ήταν τέλος του 88. Ναι, γιατί μετά έρθει το βρούμε 89, σωστά. Έγινε ένας μεγάλος σεισμός στην Ηλία. Και είπα και εγώ ότι κοιτάξτε να δείτε σήμερα στο δελτίο των 9, πρώτο θέμα είναι ο σεισμός στην Ηλία. Δεν μπορεί να πούμε τι γίνεται στο Χέρφιλντ, γιατί δεν γινόταν τίποτα συγκλονιστικό, θα γύριναγε πίσω. Βρε καλή μου, βρε κακή μου, όχι, δεν μπαίνω στο στούντιο, αν δεν βάλουμε πρώτο θέμα την Ηλία. Βάλαμε πρώτο θέμα τους σεισμούς, αλλά την επόμενη έφυγε. Το Σρόιντερ πώς το βλέπεις αλήθεια? Α, τον συμπαθώ πολύ τον Αντώνη, το ξέρεις τώρα, με βάζω σου πω για τον Αντώνη, τον συμπαθώ. Όχι να τον συμπάθεις τον άνθρωπο, σαν παρουσιαστή. Και σαν παρουσιαστή τον αν συμπαθώ πολύ. Αν έχει εξελιχθεί, αν... Μ' αρέσει, μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Το Σκάι δεν μπορώ να δω στις 9. Ναι, μετά άμα την ξαναδείς την Κοσιόνη, θεωρείς ότι έχει, κάνει μια, έχει εξελιχθεί? Μ' αρέσει, είναι καλή, είναι καλή, ναι. Είναι καλή σε αυτή ναι, τη δουλειά. Πάω στοίχημα δηλαδή ότι θέλει πάρα πολύ να γίνει η Ελισάη. Θα μπορέσει, το έχει. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Έμπαινε, έβγαινε, δεν έμεινε ο Ευαγγελάτος. Ναι. Δεν έμεινε. Λοιπόν, το αγόρι μου κάποτε. Στο Φρανίο. Στον Αντένα, στο Φρανίο. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Τι μήνας κι αυτός όμως. Μόνο ένας μήνας ήταν αυτό. Ήταν για σένα ο πιο ωραίος μήνας στην τηλεόραση. Τι να σου πω, εφιάλτης. Ήταν εφιάλτης νομίζω και για εκείνον. Το 24ωρο σας πώς είστε? Τι κάνετε? Εννοείς αν περιφέρομαι στο σπίτι και στριγκλίζω. Ενώ αν μπορούσα να μπω από την κλειδαρότρυπα να δω λιγάκι, τι κάνετε, πώς? Λοιπόν, θα έμπαινες από την πόρτα κανονικά, θα με έβρισκες με μία φόρμα, θα σέβαζα και σένα να καθίσουμε ο κλαδόν σε ένα καναπέ, θα φτιάχναμε κάνα τσάι, γιατί τώρα μου την έχει δώσει με κάτι τσάγια περίεργα. Ας φέρω ένα φραπέ. Φτιάχναμε κάνα τσάι, θα πίναμε και θα λέγαμε ό,τι μπορεί να πει ένα κοριτσάκι με μία μεγάλη γυναίκα.
πολύ χαλαρή και πολύ. Μισελ Φάιφερ των ειδήσεων. Έτσι, έτσι. Ναι.